Δεν γίνει τίποτε άλλο. Ο τέλειος καθαρισμός της καρδιάς, λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, στο λόγο του τον ψυχοφελή υπερινύψιος και αιρετής, προς τον Θεόδουλον απευθυνόμενος. Δεν γίνει τίποτε άλλο, ο τέλειος καθαρισμός της καρδιάς, με τον οποίον και ταπείνωση και κάθε αγαθό βρίσκεται μέσα μας, προερχόμενο από τον ουρανό, παρά το να μην επιτρέπουμε διόλους τους λογισμούς που προβάλλουν το κεφάλι τους να μπουν στην ψυχή. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε καθόλου στους λογισμούς να εισέρχονται μέσα στην ψυχή μας, να αποκρούμε τους λογισμούς στη γέννησή τους, όπως λέγει και το ψαλμικό, ότι συντρίβουμε τα νήπια, και τα νήπια είναι οι λογισμοί στην αρχή τους, επί την πέτρα. Η πέτρα είναι ο Χριστός, η μνήμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Κύριου Ιησού Χριστέ, ελεησόμε η αδιάλυτος προσευχή. Και μακάριος είναι αυτός ο οποίος συντρίβει τα νήπια επί την πέτρα. Αυτός ο οποίος δηλαδή κόβει τους λογισμούς στην αρχή τους, σταματά τους λογισμούς και δεν τους επιτρέπει να μπουν μέσα στην ψυχή του. Τότε γίνεται αληθινά καθαρός, καθαρός στην καρδιά και τότε πηγάζει κάθε καλό από αυτή την καθαρότητα, η ταπείνωση και κάθε άλλο αγαθό δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καθαρή καρδιά. Όλος δε ουκ άλλο τι εστί καθαρισμός καρδίας, διού και ταπείνωσης και αγαθόν άπαν εν ημίν ευρίσκεται καταβαίνουν άνωθεν, ημί το μηδόλος παραχωρήν τους λογισμούς προκύπτοντας εισελθήν εν τη ψυχή. Τίποτε άλλο δεν είναι ο καθαρισμός της καρδιάς, δια του οποίου και η ταπείνωση και κάθε αγαθό βρίσκεται μέσα μας που καταβαίνει από πάνω από τον ουρανό, παρά μόνο το να μην επιτρέπουμε καθόλου να εισέλθουν μέσα στην ψυχή οι λογισμοί που προκύπτουν, που πάνε να δημιουργηθούν, που βγάζουν το κεφάλι τους, θα λέγαμε, και προβάλλουν έτσι ώστε θέλουν να εισέλθουν μέσα μας. Αυτή η γρήγορη εκοπή των λογισμών είναι η μέθοδος για να έχει ο άνθρωπος καθαρότητα καρδιάς. Αλλιώς, αν αφήνει τους λογισμούς έστω και λίγο να εισέρχονται μέσα του, κάνει αυτή την καρδιακή καθαρότητα και δεν μπορεί να την επιτύχει ποτέ. Προσπαθήστε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όσο μπορείτε, πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από την Θεία Ευωδία της καρδιάς σας. Αν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από καλούς λογισμούς, όπως ένα δωμάτιο είναι πλήρες, τότε δεν μπορεί να εισέλθει ο κακός λογισμός. Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό λογισμό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση και αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία κλπ, πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται τους κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του λαδιού που είναι μόνο για σαπούνι και ύστερα να βάλει το καλό λάδι? Αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρταρεύει. Ένας αγνός καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λόγου χάρη πολεμείται από τον διάβολο και έχει ακάθατους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τρίμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως που θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη και από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και τον βοηθά πιο θετικά. Επομένως, αυτό να φροντίζουμε, να καλλιεργούμε καλούς λογισμούς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να γλιτώνουμε πολύ εύκολα από τους κακούς και μάλιστα από την αρχή τους, από το ξεκίνημά τους. Όταν προσέχει έτσι ο άνθρωπος, τότε καθαρίζεται η καρδιά. Έρχεται ο λογισμός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και τον διώχνεις αμέσως.
Αυτό δεν είναι πτώση. Έρχεται και τον συζητάς. Αυτό είναι πτώση. Έρχεται, τον δέχεσαι λίγο και μετά τον διώχνεις. Αυτό είναι μισή πτώση, γιατί και τότε έχεις πάθει ζημιά, επειδή μόλυνε ο διάβολος στο νου σου. Δηλαδή, είναι σαν να ήρθε ο διάβολος και του είπες «Καλημέρα, τι γίνεται, καλά, κάτσε να σε κεράσω». «Α, ο διάβολος είσαι, φύγε τώρα». Αφού είδες ότι είναι ο διάβολος, γιατί τον έβαλες μέσα. Τον κέρασες και θα ξανάρθει. Με τον διάβολο θα συζητάμε. Βλέπεις, όταν ο διάβολος πήγε να πειράξει τον Χριστό, εκείνος του είπε «Είπα γιο πίσω μου, Σατανά». Αφού ο Χριστός είπε στον διάβολο «Αν δεν πήγαινε, εμείς τι να συζητάμε». Σε ένα καμίνι, άμα πετάξεις σκουπίδια, τι θα γίνουν, δεν θα καούν. Έτσι και στον άνθρωπο. Όταν ανάψει η Θεία Φλόγα μέσα του, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, όλοι οι άσχημοι λογισμοί που του στέλνει ο διάβολος καίγονται. Οπότε κουράζεται μετά ο διάβολος και σταματάει να πετάει λογισμούς στον άνθρωπο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιζόμαστε να ανάψει μέσα μας το Θείο Πύρ, ο Θείος Έρωτας. Οι λογισμοί, οι αγαθοί, οι λογισμοί της αγάπης προς τον Θεό. Και τότε οποιαδήποτε σκέψη κακή, κακός λογισμός και αν προβάλλει, θα καίγεται μέσα στο καμίνι αυτό της Θείας Αγάπης που έχει ανάψει στην καρδιά μας. Οι κακές σκέψεις, έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, να φεύγουν γρήγορα από το μυαλό μας, γιατί όταν μένουν, μας καίνε. Είναι σαν να κρατάμε κάρβουνο στο χέρι μας. Η εμπιστοσύνη στο λογισμό, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, μας δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Εάν κάποιος λογοχάρη έχει το λογισμό ότι όλοι ασχολούνται με αυτόν, αυτός ο λογισμός είναι του πειρασμού που πάει να τον αρρωστήσει. Να διαφορήσει, να μην πιστεύει καθόλου σε αυτόν τον λογισμό. Ένας λογοχάρη που έχει καχυποψία, αν δει ένα γνωστό του να μιλάει σιγά σε έναν άλλον, σκέφτεται. Για μένα, λέει, δεν το περίμενα από αυτόν. Ενώ εκείνοι για άλλο θέμα συζητούν. Και αν δεν προσέξει, εξελίσσεται σιγά σιγά και που φτάνει. Δεν πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να δέχεται καθόλου, ούτε στο ξεκίνημά του, έναν κακό λογισμό. Ο άνθρωπος που δέχεται κακούς λογισμούς για τον πλησίον, σιγά σιγά φτάνει να νομίζει ότι τον παρακολουθούν, ότι τον καταδιώκουν, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ακόμα και αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ότι οι άλλοι ασχολούνται με αυτόν, να ξέρει ότι και αυτά ο ίδιος ο εχθρός τα έχει ταιριάξει έτσι για να τον πείσει. Και πώς τα συνδυάζει ο διάβολος. Γνωρίζω ένα νέο που ενώ είναι ξυπνότατος, πιστεύει στο λογισμό του που του λέει ότι δεν είναι ισορροπημένος. Με το να δέχεται τους λογισμούς που του φέρνει το ταγκαλάκι, του έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό κόμπλεξ. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Έχει λιώσει τους γονείς του. Ο Θεός του έδωσε δυνάμεις και χαρίσματα, αλλά όλα του τα χρηστεύει ο εχθρός. Και έτσι βασανίζεται και αυτός και οι άλλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους δέχονται αυτούς τους ταγκαλακίστικους λογισμούς και κάνουν τη ζωή τους βασανισμένη. Τα βάζουν και με το Θεό που τόσο πολύ μας ευεργετεί και μας αγαπάει. Όσο και αν πεις έναν τέτοιον άνθρωπο, δεν οφείλει. Εάν δεν πάψει να πιστεύει τους λογισμούς που το φέρνει ο εχθρός, μόνο που θα κουράζεται. Και το λέει και στον καθένα, εάν δεν πάψεις να πιστεύεις τους λογισμούς σου, μόνο που θα κουράζεσαι, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και τίποτα άλλο, ή μάλλον η εξέλιξη είναι πολύ πολύ κακή, εάν ο άνθρωπος συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, γεμίζει με κόμπλεξ, με ιδέες ότι τον καταδιώκουν και έτσι αχριστεύεται. Όπως μια τρυπούλα στην κονσέρβα, έλεγε πάλι ο Άγιος, είναι σε θέση να την βρωμήσει γιατί παίρνει αέρα, έτσι και ένας μόνο υπερήφανος λογισμός, εάν περάσει από το κεφάλι μας, παίρνει τότε αέρα και αχριστεύονται οι αρετές. Δεν πρέπει ούτε τον παραμικρό λογισμό, επομένως, να δέχεται ο άνθρωπος. Κάθε φορά που κάποια πονηρή σκέψη μας ταράζει, κάποια σαρκική επιθυμία, είτε κάποια μανία χρημάτων ή κάποιο παράλογο πάθος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αμέσως να σκεπτόμαστε ότι εκείνος που μας παρακολουθεί είναι ο Θεός και από την προσοχή Του δεν μπορεί τίποτε να διαφύγει. Κανένας λογισμός του νου. Έτσι θα ξεφεύγουμε από τα τεχνάσματα του διαβόλου, αλλά και θα εξασφαλίζουμε τη βοήθεια του Θεού.
Αν σκέφτεσαι ότι συνεχώς ο Θεός είναι μπροστά σου και σε παρακολουθεί, θα προσέχεις και δεν θα δέχεσαι οποιοδήποτε λογισμό. Ακόμα και τους δεξιούς λογισμούς δεν πρέπει να τους δεχόμαστε, γιατί και αυτοί μας εμποδίζουν από το να κοινωνούμε συνεχώς για τις προσευχές με το Θεό. Και εύκολα ο διάβολος μετά μας απασχολεί με δεξιούς λογισμούς και μας κάνει να χάνουμε το χρόνο μας, που είναι χρόνος πολύτιμος για τη μετάνοια. Εκείνος που προσέχει τους λογισμούς του, λέει ο Άγιος Ισαΐας Αναχωρητής, αντιλαμβάνεται εκείνους, δηλαδή τους δαίμονες, που θέλουν να μπουν στο νου του και να το μολύνουν. Οι κακοί λογισμοί ταράζουν το νου για να γίνει μετέωρος, φουσκωμένος, περήφανος δηλαδή, και αργός να πέσει ο άνθρωπος στην αμέλεια και στο μετεωρισμό, στην αργία, να μην κάνει προσευχή και να μην προσέχει στον εαυτό του και την αμαρτωλότητά του. Αλλά εκείνοι, λέει ο Άγιος Ισαΐας, που γνωρίζουν την κακία των δαιμόνων, μένουν ατάραχοι, προσευχόμενοι και δεν προσέχουν πλέον τις επιβουλές και τις προσβολές και τις προτάσεις του εχθρού. Χρειάζεται λοιπόν πνευματική εγρήγορση, νύψη, ώστε ο άνθρωπος ευθύς εξ αρχής να μην δέχεται κανένα λογισμό. Υπάρχει ο πρόδρομος των πονηρών πνευμάτων, λέει ο Άγιος Ανάσης Κλίμακος, ο οποίος μας υποδέχεται μόλις ξυπνήσουμε και μολύνει την πρωτόνιά μας, τον πρώτο νου, δηλαδή την πρώτη μας σκέψη, αυτή που θα κάνουμε όταν θα ξυπνήσουμε. Και έρχεται ο διάβολος να μας βάλει αυτό στην πρώτη σκέψη. Να προσφέρεις, λέει ο Άγιος Ανάσης Κλίμακος, τις απαρχές της ημέρας σου στον Κύριο. Την πρώτη σκέψη σου δηλαδή, να την δώσεις στον Θεό, την πρωτόνιά σου, διότι η ημέρα θα ανήκει σε εκείνον που πρόλαβε την αρχή της. Αν προλάβεις εσύ και τη δώσεις στον Κύριο, όλη η μέρα θα ανήκει στον Κύριο. Αν προλάβει ο πονηρός και σου πάρει την πρώτη σκέψη, τότε πολύ πιθανόν είναι και όλη η ημέρα να είναι δοσμένη σε Αυτόν. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Κάποιος γέροντας έλεγε, «Από το πρωί καταλαβαίνω πώς θα περάσω την ημέρα μου». Επομένως, χρειάζεται πολύ προσοχή συνεχώς και μάλιστα στην αρχή της ημέρας, ώστε να μην δεχόμαστε κανέναν λογισμό και μάλιστα πονηρό και κακό λογισμό που πηγάζει από τον διάβολο. Ο Κύριος, λέει ο Άγιος Αμβρόσιος της Όπτινα, θα μας απαλλάξει από όλες τις απρεπείς σκέψεις, εσείς απλώς επιδείξτε ταπεινοφροσύνη. Και πόσο παρήγορο είναι πράγματι αυτό. Όταν ο άνθρωπος ταπεινοφρονεί, παραδίδεται στο Θεό και στο θέλημά του, καταφεύγει στο Θεό με την συνεχή αδιάλειπτη προσευχή, τότε ο Κύριος θα τον απαλλάξει από κάθε λογισμό, από κάθε απρεπή σκέψη. Η γέννηση του λογισμού μας, μέσα μας, λέει και ο Βάσης Μωυσής, δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Η αποδοχή όμως ή η απόρριψη του λογισμού είναι θέμα δικής μας επιλογής. Είναι αδύνατο να μην έρθουν στο νου μας διάφοροι λογισμοί. Δεν πρέπει όμως να ρίξουμε όλο το φταίξιμο στα πονηρά πνεύματα που τους σπέρνουν μέσα μας. Αν δεχτούμε αυτό το πράγμα, τότε καταργούμε την ελεύθερη βούληση και τον εκούσιο αγώνα για την πνευματική προκοπή μας. Νομίζω ότι μπορούμε σε ένα σημείο να ελέγχουμε την ποιότητα των λογισμών και να γεμίσουμε την καρδιά μας με πνευματικές σκέψεις. Γι' αυτό διαβάζουμε και μελετούμε συνεχώς τις Άγιες Γραφές, ώστε να αναμοχλεύουμε μέσα μας τα πνευματικά πράγματα. Διαβάζουμε και ψάλλουμε τους ψαλμούς μετανοίας για να κρατάμε ζωντανή τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας ενώπιον του Θεού. Κάνουμε επίσης αγρυπνίες, νηστείες και προσευχές για να ταπεινώνεται ο λογισμός μας και να μην νοιάζεται για τα υγιεινά πράγματα, αλλά να ασχολείται με τα ουράνια. Γιατί αν αμελήσουμε αυτά τα έργα, η ψυχή θα σκληρυνθεί από τη ρυπαρότητα της αμαρτίας και είναι βέβαιο ότι τελικά θα στραφεί προς τις σωματικές απολαύσεις και θα εκπέσει. Επομένως, εάν τροφοδοτούμε συνεχώς το νου μας με πνευματικούς λογισμούς,
με πνευματικές μελέτες θα μας έρχονται πνευματικοί λογισμοί. Αν όμως μας καταλάβει η οκνηρία και η απροσεξία, τότε θα φυτρώσουν ζυζάνια στην καρδιά μας που είναι καταστρεπτικά για την ψυχή μας, λέει ο Βασιλείος Μωυσής. Τους κακούς λογισμούς έξω, γρήγορα, με τις κλωτιές να τους διώχνεις, έλεγε και ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας. Έξω, αλήτης, να φωνάζεις από το ναό του Θεού, από την ψυχή μου. Διώξε τους κακούς λογισμούς αμέσως μόλις έρθουν. Μην τους αφήνεις μέσα σου, διότι κινδυνεύεις να υποστείς πληγή και ύστερα χρειάζονται δάκρυα και στεναυμοί. Κάνε υπομονή, παιδί μου, φεύγε ως από φωτιά τους λογισμούς, διότι αυτοί ερημώνουν την ψυχή, την ψυχραίνουν, την νεκρώνουν. Εάν όμως τους διώχνουμε με την οργή, με την προσοχή και την ευχή, γίνονται πρόξενοι μεγάλης ωφελίας. Γι' αυτό άλλωστε και παραχωρεί ο Θεός να πειραζόμαστε από τους λογισμούς. Μόλις προσβάλλει αισχρός λογισμός, έλεγε και ο αγιασμένος γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης, μόλις προσβάλλει αισχρός λογισμός στο νου σου, αμέσως να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου και να αρχίσεις τον Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με τον αμαρτωλό. Με τον τρόπο αυτό δεν αμαρτάνεις. Η προσβολή της αμαρτίας που τη διώχνεις αμέσως δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία αρχίζει από τη στιγμή που θα δεχτείς με εμπάθεια μέσα σου τον κακό λογισμό και θα αρχίσεις τις φιλίδωνες φαντασιώσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις ένα σκυλί που γαυγίζει είναι να το καταφρονήσεις, λέει και ο σύγχρονος γέροντας Εφραίμ από το Άγιον Όρος, από το Σεράι. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις ένα σκυλί είναι να το καταφρονήσεις. Το μόνο που πρέπει να προσέξεις, λέγει, είναι να μην το κοιτάζεις στα μάτια, γιατί τότε το σκυλί νομίζει ότι του κάνεις άγρια επίθεση και θα συνεχίσει να σε γαυγίζει. Και ας μην του λες τίποτα. Κάποιος, περνώντας μια μέρα από ένα σημείο, συνάντησε ένα μεγάλο αγριεμένο σκύλο που τον γάβιζε απειλητικά. Γνώριζε όμως ότι αν ταπεινωθεί κανείς πραγματικά, τότε ακόμα και τα άγρια θηρία ταπεινώνονται μπροστά στην ταπείνωση. Γονάτισε λοιπόν και έβαλε το κεφάλι του κάτω. Το σκυλί σταμάτησε αμέσως να γαυγίζει και νόμισε ότι τον κέρδισε εντός εισαγωγικών. Έκανε βέβαια μερικές γυροβολιές μπροστά του, μήπως σηκωθεί ξαφνικά, αλλά βλέποντας την ταπείνωσή του και ότι παραμένει κάτω, έφυγε. Αυτή είναι η οδός. Αν στα άλογα ζώα συμβαίνει αυτό, πόσο μάλλον συμβαίνει στον εχθρό, τον διάβολο, που λόγω του εγωισμού και της υπερηφανίας του δεν αντέχει στην καταφρόνηση και στην ταπείνωση και αναγκάζεται να πάψει να γαυγίζει, να μας βομβαρδίζει δηλαδή με λογισμούς και αποσύρεται. Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος να αντιμετωπιστούν και να καταπαύσουν οι λογισμοί του εχθρού. Με την ταπείνωση λοιπόν φεύγουν όλοι οι λογισμοί και ο άνθρωπος ηρεμεί, ησυχάζει και καθαρίζεται η καρδιά του. Αν ο λογισμός σου λέει «κλέψε», λέει και ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, και εσύ υπακούσεις, δίνεις με αυτόν τον τρόπο στο δαιμόνιο εξουσία πάνω σου. Αν ο λογισμός σου λέει «φάε πολύ», ώσπου να χορτάσεις, και εσύ φας πολύ, τότε πάλι σε εξουσιάζει το δαιμόνιο. Και έτσι, αν ο λογισμός κάθε πάθος σε νικά, θα καταντήσεις κατοικία δαιμόνων. Αν όμως αρχίσεις με την πρέπουσα μετάνοια, τότε θα αρχίσουν να τρέμουν οι δαίμονες και θα αναγκαστούν να φύγουν. Όποιος δεν μπορεί να είναι προσεκτικός στους λογισμούς του, παρατηρεί και ο γέροντας Αρσένιος Μπόκα, δεν μπορεί να προοδεύει στη χριστιανική ζωή. Σώζονται αυτοί τους οποίους ο σατανάς δεν μπορεί να υποτάξει το νου τους. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε, να μην παραδίδουμε το νου μας στον πειρασμό, να μην υποτασσόμαστε στο λογισμό μας, να είμαστε προσεκτικοί. Από τη στιγμή που θα μπει στο μυαλό μας ένας χωικός λογισμός, παρατηρεί και ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσας, ο Θεός αμέσως μας στέλνει και μια προειδοποίηση. Όταν μπει μέσα μας ένας γήινος λογισμός, ένας λογισμός που μας κουλάει στο χώμα, εμείς, όταν έρθει αυτή η προειδοποίηση από τον Θεό, αντί να έρθουμε στα συγκαλά μας και να αντικρούσουμε τέτοιους λογισμούς και επιθυμίες, τους καλλιεργούμε και τους λαχταράμε.
και κατόπιν αναρωτιόμαστε γιατί μας συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Αυτά τα ίχνη προειδοποίησης έρχονται με τη μορφή πειρασμών. Θα πρέπει ο άνθρωπος να παρακολουθεί λοιπόν τον εαυτό του και να επισημαίνει και αυτές τις προειδοποίησεις που μας στέλνει ο Θεός. Και ένας γέροντας πάλι έλεγε ότι οι πονηροί λογισμοί μοιάζουν με τις μύγες που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Αν λοιπόν τις σκοτώνεις μία-μία καθώς μπαίνουν, δεν κουράζεσαι. Αν όμως αφήνεις να γεμίσει το σπίτι, οι μύγες πολύ σκόπος θα χρειαστεί για να τις βγάλεις. Μπορεί βέβαια να το κατορθώσεις, μπορεί όμως να αποκάμεις και να τις αφήσεις να σου ρημάξουν το σπίτι. Το ξεκίνημα λοιπόν και αμέσως να εξολοθρεύουμε κάθε λογισμό. Εάν σε ενοχλούν ρυπαροί λογισμοί, λέγει πάλι και ένας άλλος γέροντας, μην τους κρύψεις, αλλά αμέσως πες τους στον πνευματικό σου πατέρα και έλεξέ τους. Όσο κρύβει ο άνθρωπος λογισμούς του, τόσο πληθαίνουν και αποκτούν δύναμη. Όπως ακριβώς ένα φίδι, αν βγει από τη φωλιά, αμέσως φεύγει, έτσι και ο πονηρός λογισμός όταν φανερώνεται, αμέσως χάνεται. Και όπως ακριβώς είναι ένα σκουλίκι στο ξύλο, έτσι και ένας πονηρός λογισμός καταστρέφει την καρδιά. Εκείνος που φανερώνει τους λογισμούς του γρήγορα θεραπεύεται. Ενώ εκείνος που δεν τους εξαγορεύει, πάσχει από την αρρώστια της υπερηφάνειας. Κάποιος μοναχός βρήκε τον Όσιο ποιμένα και του λέει «Έχω πολλούς λογισμούς και κινδυνεύω». Τον βγάζει ο γέροντας έξω στο ύπαιθρο και του λέει «Άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους». «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό», απαντά ο μοναχός. Και του είπε ο Όσιος «Εάν αδυνατείς να το κάνεις αυτό, ούτε τους λογισμούς μπορείς να τους εμποδίσεις να έρθουν. Δικό σου όμως έργο είναι να αντισταθείς σε αυτούς, να μην τους δέχεσαι δηλαδή, και μάλιστα στο ξεκίνημά τους να τους καταφρονείς, να ταπεινώνεσαι, να καταφύγεις αμέσως τον Κύριο στην προσευχή και έτσι να απαλλάσσεσαι. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται η καρδιά και ο άνθρωπος δέχεται τις δωρεές του Θεού και αξιώνεται της σωτηρίας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.